Θέλετε να πούμε μια σειρά σημείων που γνωρίζω για να μην μιλούμε τι δεκακίσε. Σας παρακαλώ. Για να αξιοποιήσουμε και το χρόνο μας κατάλληλα. Λοιπόν, αυτά που προσωπικά έχω πιστεύσει ότι θα συμβούν και μέσα από τον προφητικό λόγο των Αγίων που πλέον είναι στη Θριαμβεύουσα Εκκλησία, αλλά και μερικών Αγίων ανθρώπων που ζουν, διότι δεν πάβει η Εκκλησία να γεννά Αγίους. Δεν τελειώνει η αγιότητα στον Άγιον Παΐσιο και τον Πορφύριο. Συνεχίζουμε και σήμερα να έχουμε αγίους ανθρώπους που βλέπουν. Να το προσέξουμε αυτό που είπα. Που βλέπουν. Λοιπόν, η σειρά των γεγονότων που είναι αναμενόμενα στον επόμενο χρόνο που ζούμε, που διανύουμε μάλλον, για να είμαι θα ακριβής, είναι θα προηγηθεί ένας σεισμός μεγάλος στην ελληνική επικράτεια. Αυτός θα προκαλέσει μετακίνηση πληθυσμού. Την ίδια εποχή, ακριβώς μετά δηλαδή, κοντά σε αυτόν το γεγονός, που είναι κυριολεκτικό σεισμός. Ναι, σεισμός όταν λέμε εννοούμε γεωφυσικός σεισμός. Και θα είναι μεγάλου μεγέθους, ήδη γίνονται πολλοί στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους και της Ελλάδος, μικρή σεισμή. Και έχω μια ελπίδα, ότι είναι οι προσευχές της Παναγίας, να μην είναι τελικά ο μεγάλος σεισμός, αλλά αυτός ο μεγάλος να κατανεμηθεί σε πολλούς μικρούς. Διότι εργάζεται έτσι και η πρόνοια του Θεού και ιδιαίτερως η προσευχή των Αγίων και των σούτων μάλλον της Παναγίας μας. Φτάνει εμείς να ενεργοποιούμε αυτήν την προσευχή των Αγίων. Ξέρετε τι είπε η Παναγία σε έναν άνθρωπο του Θεού που ζει? Προσεύχομαι να μην γίνει, λέει, αυτός ο σεισμός για την Ελλάδα μας. Αλλά μου είπε ο Υιός μου και Κύριός μου, μητέρα, ούτε εγώ θέλω να πονέσουν οι άνθρωποι. Και έρχεσαι εσύ προς εμένα και με παρακαλείς. Αλλά τα χέρια σου είναι άδεια, μητέρα. Δεν έχουν μέσα προσευχές των πιστών. Αυτοί πλέον δεν προσεύχονται. Και μερικοί που προσεύχονται, οι προσευχές τους είναι ψυχρές. Δηλαδή αυτόν είναι πολύ τραγικό. Δηλαδή αν κάνουμε αυτήν την εκπομπή, είναι για να ενεργοποιήσουμε και να θερμάνουμε την παγωμένη προσευχή μας ημών των χριστιανών. Δεν μιλώ εγώ για αυτούς οι οποίοι αφισβητούν τα σημεία και τις προφητείες. Συνήθως προσευχόμαστε για να παρακαλέσουμε για κάτι, ενώ θα έπρεπε να ήταν γεμάτη ανάταση και μεταστροφή και μετάνοια. Και όταν βλέπουμε τα σημεία, όταν βλέπουμε ότι έχουν πληθυνθεί οι εκρήξεις ηφαιστείων, ότι έχουν πληθυνθεί οι πολλοί σεισμοί σε όλη την οικουμένη. Και οι αιστείες καταποντισμού, οι αιστείες πολέμου, οι απειλές πολέμων. Οι πείνες, οι μεταναστεύσεις. Κοινωνική ανισότητα. Λοιπόν, δηλαδή βλέπουμε η έκρηξη της διαφθοράς και της διαστροφής, η νομιμοποίησή της. Όλα αυτά που πάνε. Λοιπόν. Προχωρήστε. Είπατε ότι. Άρα, αντιλαμβάνεστε ένα σημείο το οποίο αναμένουμε και ο Θεός να το σμικρύνει, ευχόμαστε, είναι ο σεισμός. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, μιλούμε για το χώρο μας. Ανάλογοι θα γίνουν και σε άλλες περιοχές. Στην Αμερική δεν λένε ότι θα γίνει κάτι πολύ 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 μεγαλύτερο και από σεισμών. Δηλαδή φοβάσαι και να το πεις αυτό που είπα για την Αμερική. Αμέσως μετά, λέει, θα κάνουν μία επίθεση οι Τούρκοι. Θα εκμεταλλευτούν την απουσία πρόνοιας και δεν θα υπάρχει και κυβέρνηση. Θα έχετε κυβέρνηση, λέει, αλλά στην ουσία δεν θα κυβέρνα. Δηλαδή, άμα το δεις αυτό, δεν είναι και πολύ μακριά. Εννοώ το να έχεις και να μην έχεις κυβέρνηση, τουλάχιστον για την Ελλάδα. Και θα κάνουν επίθεση οι Τούρκοι, λέει. Αρχικά σε ένα μικρό νησί και μετά σε ένα μεγαλύτερο. Ναι, παλιότερα έλεγαν για τα εξαμήλια και το ερμήνευαν μερικοί λαθασμένα ότι τα εξαμήλια είναι σημείο γεωγραφικών της Ελλάδος και έχει η Ελλάδα περιοχές μέχρι και κοντά στην Κόρυθο που λέγεται εξαμήλια, χωριό. Όμως ο Άγιος Παΐσιος με το φωτισμένο του νου μας είπε τα εξαμήλια είναι τα 6 μίλια αιγυαλίτιδας ζώνης, τα οποία θα γίνουν αφορμή
να οι Τούρκοι να διεκδικήσουν αυτό που διεκδικούν, αυτό που διεκδικούν τώρα και μας λένε να καταργήσουν τη συνθήκη της Λοζάνης. Άρα μικρό νησί και μεγάλο νησί θα επιτεθούν. Και θα κάνουν μια επίθεση. Αυτό μου κάνει εντύπωση ότι ο κόσμος το φοβάται πολύ. Ήδη άρχισαν αυτοί που είπατε πριν, οι μελετητές, οι επιστήμονες τέλος πάντων, των καταστάσεων, να μιλούν ότι αφού δεν ικανοποιείται ο Ερντογάν με την ίδρυση του κουρδικού κράτους. Δηλαδή, όχι, δεν ικανοποιείται, πανικοβάλλεται. Πανικοβάλλεται και χάνει τέλος πάντων από εκεί. Θα του δώσουν από εδώ. Θα του δώσουν από εδώ και ήδη άρχισε και μιλιέται αυτό. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση και ρωτώ τι γίνεται. Τα σημεία των καιρών επαληθεύονται. Δηλαδή όλος ο κόσμος το συζητά πάλι. Γι' αυτό έχει αξία να ακούσουμε, επειδή είστε μελετητής, επειδή μπορείτε να καθαρίσετε αυτά που είναι μακάρι, πλάνα. Μακάρι να μπορούμε. Τουλάχιστον να ξέρουμε τι είπαν. Μακάρι, εγώ δεν το λέω ότι είμαι, αλλά προσπαθούμε έτσι. Ναι. Όχι, τι είπαν οι άγιοι της πίστης μας. Για να είναι ο κόσμος μας προετοιμασμένος, να μην πονικοβάλλει και να προετοιμαζόμαστε περισσότερο με προσευχή δυνατή και μετάνοια. Ναι, θα φτάσουμε και εκεί, λοιπόν, πανιερώτατε. Είπαμε για το μεγάλη... γεγονός το... Μικρό νησί και μεγάλο νησί. Ναι, και αυτό να μην πανικοβάλλει πολύ τον κόσμο, διότι δεν θα διαρκέσει παρά μόνο τρεις μέρες. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Όλοι το λένε αυτό. Τρεις μέρες. Και αυτοί που ζουν και αυτοί που είναι στον ουρανό. Ναι. Τρεις μέρες, λέει, λίγα πράγματα θα κάνουν οι Τούρκοι, διότι είναι φοβητσιάριδες. Παρόλο που θα είναι εκπληκτικό, δηλαδή το θράσος τους, αυτές τις τρεις μέρες ο λαός μας θα φοβηθεί. Ρώτησα και για την Κύπρο. Θα σας ρωτούσα τώρα το ξέρω, εδώ ρωτούν, και λέω Παναγία μου. Θα ρωτούν οι Κύπροι. Εμείς κοιμόμαστε και ακουμπούμε, το Λίδρα Πάλας είναι δίπλα. Ρώτησα έναν άνθρωπο του Θεού που είναι έτσι μεγάλης αγιότητας. Εγώ πιστεύω αυτός όταν περάσουν μερικά χρόνια θα γίνει εικόνα. Να τον προσκυνούμε. Και του ερώτησα και μου είπε έτσι στα απλά λόγια όπως μιλά, τι θα γίνει Κύπρος. Κύπριος είμαι, έχω και εγώ αγωνία για τον τόπο μου. Αλήμον. Και είμαι και καμένος. Αλήμον. Από τους Τούρκους και γενικά από τα πραξικοπήματα και τις εισβολές. Καλά κάνετε και το λέτε. Λοιπόν, και μου είπε, παιδί μου, και η Κύπρος περασιά είναι. Ο Άγιος Φιλούμενος, ένας σύγχρονος ιερομάρτυρας, που δεν μας άφησε πολλές προφητείες, μας άφησε το μαρτύριον του, το οποίο ήταν επίσης προφητικό σαν γεγονός. Μαρτύρησε το 1979 από φανατικούς σιωνιστές Εβραίους στο Φρέαρ του Ιακώβ στην Παλαιστίνη, αρνούμενος να φύγει από το προσκύνημα το χριστιανικό, το οποίο διεκδικούσαν αυτοί ως δικών τους. Γιατί ήταν προφητικό το μαρτύριον του? Μα διότι τώρα έχουμε γεμίσει μάρτυρες σε όλη τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Παντού σκοτώνονται και σκοτώνουν ιδιαιτέρως οι φανατικοί μουσουλμάνοι, οι Ισλαμιστές, σκοτώνουν χριστιανούς που αρνούνται να φύγουν από τους τόπους που γεννήθηκε ο χριστιανισμός. Και η Ευρώπη υποκριτικά το βλέπει, το σχολιάζει και εμείς μες στην καθημερινότητα της ρουτίνας μας. Λοιπόν, και προχωρούμε στην καταναλωτική μας κοινωνία μέχρι να έρθει η ώρα μας δηλαδή. Θα έρθει η ώρα μας. Λοιπόν, κάποιοι ανθρώποι όμως αυτά τα ζουν στη Συρία, αγαπητοί μου Κύπροι και Ελλαδίτες αδελφοί, τα ζουν εδώ και 6 χρόνια. Και όλοι οι διεθνείς. Και τους σεισμούς και τους λοιμούς και τους καταποντισμούς και τις σφαγές, τα ζουν. Δυστυχώς. Άρα μην συμπεριφερόμεθα σαν... να μην μας αφορά. Παιδάκια, ας πούμε, ή δεν μας αφορούν αυτά, ή τώρα που μας νιώθουμε ότι μας πλησιάζουν να πανικοβαλλόμεθα. Θεός είναι δίκαιος. Και το αποδεικνύει σε όλους τους λαούς ότι είναι δίκαιος. Και το ότι έχουμε εμείς αυτούς τους προφήτες και αυτούς τους αγίους να μας προετοιμάζουν, να έχουμε πολύ ευχαρίστηση. Πανιερώτατε, θα καταληφθεί η Κύπρος δηλαδή για τρεις μέρες? Όχι, όχι. Ναι. Όχι. Το Άγιος Φιλούμενος που σας είπα είπε ότι οι Τούρκοι θα κάνουν έναν επεισόδιο εκφοβισμού στην Κύπρο. Ήδη λέχθηκε για τον... Εκφοβισμού από θαλάσσις. Ναι, ήδη λέχθηκε αυτό για την ημερομηνία που θα όχι, γίνει... Όχι, όχι αυτό. Ναι, δεν είμαι ημερομηνίες εμείς. Όχι. Ναι. Ναι, δεν είπε η πίστη μας, οι άνθρωποι της πίστης μας δεν είπαν ημερομηνία. Απλά λέχθηκαν κάποιες ημερομηνίες από πολιτικούς. Από πολιτικούς, ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι
Αν πάρετε τα βιβλία που έχουμε εκδώσει εμείς του Αγίου Φιλουμένου, αυτά τα γράφουμε από το 1900, από το 2002-2003. Mm-hmm. Είναι γραμμένο αυτό που σας είπα. Αυτό που λέτε εσείς ότι ελέγχθην προενός μηνός, ναι, και δημιουργήθηκε και λίγο πρόβλημα μεταξύ των δύο Υπουργείων, μάλιστα, Ελλάδος και Κύπρου. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπετε ότι αυτό που κάποτε είπε ο Άγιος Φιλούμενος έρχεται μετά από μία δεκαετία και πλέον, ναι, να επαληθευθεί μέσα από τη διαδικασία πολιτικής των πολιτικών και των γεωπολιτικών. Άρα να λαμβάνουμε υπόψη τη λένε οι Άγιοι. Πολύ υπόψη το λαμβάνουμε και με ακούμε έτσι με πολύ... Λοιπόν, προσοχή την ορθόδοξη θεώρηση για τα γεγονότα. Ο Άγιος ναι, Παΐσιος, που είναι αψευδές στόμα του Θεού για την εποχή μας, είπε για ράπισμα για την Κύπρο. Δηλαδή, η Κύπρος θα δεχθεί, λέει, ένα ράπισμα. Και το ράπισμα, πιστεύω, είναι αυτός ο εκφοβισμός. Διαθαλάσσεις. Ναι, νομίζω. Ξέρω. Συγχρόνως με την Ελλάδα που θα απειληθεί. Ναι, αυτό θα είναι σύγχρονα μαζί με τα νησιά τα δύο. Όταν θα απειληθεί. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Μετά τι γίνεται? Μετά πολύ κοντά σε αυτήν την απειλή, όπου ο ελληνισμός θα φοβηθεί και θα συσταλεί και θα έρθει σε μεγάλη μετάνοια. Ακούστε το αποτέλεσμα του φόβου ποιο θα είναι, θα είναι θετικό δηλαδή. Και αυτή η μετάνοια που θα προκύψει από το φόβο και τον εκφοβισμό και την απειλή των Τούρκων θα οδηγήσει, λέει, τους Έλληνες στα αμέσως επόμενα γεγονότα που θα τα αναφέρω αδρομερώς και επιγραμματικά, να είναι οι μόνες χώρες με μεγάλη ασφάλεια για τα παιδιά μας και για τον κόσμο μας, όταν άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, της Αμερικής, της Ρωσίας, της Μέσης Ανατολής, της γειτονικής, θα έχουν παγκόσμιο πόλεμο αυτές. Mm-hmm. Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν θα έχουν. Και θα είναι ασφαλείς χώρες, ναι, για να έρθουν και άλλοι, ναι, να κατοικήσουν και να προφυλαχθούν. Λοιπόν, ξέρετε ότι μερικοί άνθρωποι του Θεού, αυτό που συμβαίνει τώρα με τους Τούρκους που φεύγουν από την Τουρκία λόγω του ότι δεν αντέχουν, mm-hmm, το καθεστώς Ερντογάν και πηγαίνουν στα νησιά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος και αγοράζουν σπίτια, ενοικιάζουν σπίτια, ζητούν άσυλον και νιώθουν ότι η Ελλάδα είναι ένας χώρος ασφάλειας, παρόλα τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα, mm-hmm, μας. Ότι αυτόν του έχουν μπει. Έχει λεχθεί και αυτό. Ότι του έχουν μπει Άγιοι και ότι αυτοί, λέει, θα αγαπήσουν τόσο την Ελλάδα και την Ορθοδοξία σαν πίστη που θα την επιλέξουν ήδη. Mm-hmm. Και όταν θα ησυχάσει η Τουρκία από τις μεγάλες της καταστροφές, λόγω της αλαζονίας της και των ηγετών της, αλλά και του λαού της, τότε, λέει, αυτή θα είναι η Ιεραπόστολη εις την Τουρκία. Δηλαδή μιλούμε για γεγονότα ασύλληπτα. Ναι, πραγματικά. Τα οποία όμως ήδη από τώρα δρομολογούνται μέσα από τα γεγονότα που έχουν αρχίσει. Τώρα, μετά από αυτά τα γεγονότα, για δικούς της λόγους, όχι για τις αγάπες σε εμάς, η Ρωσία θα κάνει ένα φοβερό πόλεμο ολίγων ημερών με την Τουρκία.